Μετά από αρκετές ημέρες κατάληψης και παρά την εντολή του Υπουργείου να παρέμβει ο εισαγγελέας, οι μαθητές του σχολικού συγκροτήματος της Λίδας δεν το βάζουν κάτω. Όχι, δεν μας φοβίζει καθόλου αυτό το πράγμα για τον εισαγγελέα. Γιατί πάνω σε αυτό το θέμα το δικό μας σχολείο δεν έχει καμία φθορά, δεν έχουμε κάνει καμία ζημιά. Και δεν νομίζω ότι μπορεί ο εισαγγελέας να έρθει. Και άμα έρθει ο εισαγγελέας θα μας βγει απέναντί του. Αυτό να το ξέρει. Το πρωί έκλεισαν συμβολικά την Εθνική Οδό στο ύψος του λιμανιού και αμέσως μετά επισκέφθηκαν τον Δήμαρχο Απόστολο Γκλέτσο. Κλείσαμε το δρόμο, πήγαμε στην Εθνική, κλείσαμε για κανένα 20 λεπτό. Έπειτα φωνάζανε, δεν ήταν κανείς μαζί μας. Τον ανοίξαμε, πήγαμε στο Δημαρχείο, ήρθε ο κύριος Γκλέτσος. Πιστεύω συγκινήθηκε με την πράξη μας. Ό,τι και να κάνουν έχουν δίκιο. Και είναι λίγα αυτά που κάνουν. Όχι μόνο τα παιδιά, όλος ο ελληνικός λαός. Τα σημερινά παιδιά έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Έχουν θυμό, κοινωνικό θυμό. Έχουν ενημέρωση άμεση για τα πάντα, για όλα. Και δεν έχεις τι να τους πεις. Δεν έχεις δικαιολογία. Τα παιδιά αποχώρησαν από το Δημαρχείο πραγματοποιώντας πορεία και φωνάζοντας συνθήματα αλλά και τραγούδια αφιερωμένα ειδικά στην Άννα Διαμαντοπούλου. Αφού πέρασαν από καινούργιους δρόμους της Τηλίδας, επέστρεψαν στο σχολείο τους, το οποίο σκοπεύουν να κρατήσουν κλειστό για πολλές ημέρες ακόμη. Έχουν έρθει τα 7 βιβλία, 8. Τα υπόλοιπα δεν πρόκειται να έρθουν και με την πορεία που κάνουμε. Αλλά αυτός είναι ένας τρόπος να δείξουμε την αντίδρασή μας και ότι δεν είμαστε πρόβατα. Καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει εδώ. Θα σπουδάσουμε και δεν θα έχουμε μέλλον. Οι περισσότεροι από εμάς θα παραμείνουμε άνεργοι. Και θέλουμε να εναντιωθούμε σε αυτό, σε αυτή την κατάσταση που μας έχουν φέρει οι πολιτικοί, οι υπουργοί και όλοι αυτοί που κυβερνούσαν τόσα χρόνια τον τόπο μας. Θα ακολουθήσουν και άλλες κινητοποιήσεις, είστε αρκετές μέρες σε κατάληψη. Ναι, θα γίνουν και άλλες κινητοποιήσεις. Τη Δευτέρα κανονίσαμε μαζί με όλα τα άλλα Λαμία σχολεία να κάνουμε πορεία στη Λαμία. Και όσο κρατήσει η κατάληψη, εμείς η κατάληψη δεν θα τελειώσουμε για κανένα λόγο. Γιατί μας είπαν χθες οι καθηγητές ότι τα βιβλία δεν πρόκειται να έρθουν, μας το ξεκαθάρισαν. Και μας ζητάνε να πάμε να βρούμε εμείς οι ίδιοι βιβλία από τα φροντιστήρια, δεν ξέρω από πού. Και ούτως ώστε προσπαθούμε να κάνουμε κάτι, όχι ότι δεν πιστεύω ότι θα πετύχουμε κάτι, αλλά πρέπει να γίνει κάτι για να το καταλάβουνε.